Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Φουσκίδη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, έστω και δια τηλεφώνου. Ξεκινάμε από το θέμα των ημερών. Πώς είδε το Κομμουνιστικό Κόμμα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αστυνομική βία? Για την οπαδική βία, με συγχωρείτε. Ναι. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι πρόκειται τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για μια ανακύκλωση μέτρων που έρχονται από το παρελθόν και τα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα όλα τα προηγούμενα χρόνια και που επικεντρώνονται επί της ουσίας στο όνομα της πάταξης της λεγόμενης οπαδικής βίας. Αυτός ο όρος συσκοτίζει κατά τη γνώμη μας την αιτία, τη βασική αιτία, και τη διαχέει επί της ουσίας στα οπαδικά και φύλαθλα αισθήματα. Ενώ αντίθετα η αιτία η πραγματική βρίσκεται στην άμεση διασύνδεση του αθλητισμού με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, σε αυτή, καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν τόλμησε να κόψει τον ομφάλιο λόρο που συνδέει τον αθλητισμό με αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα και που στο όνομα αυτών έχουμε τα εκτεταμένα επεισόδια, έχουμε αυτούς τους στρατούς οι οποίοι δεν δρούν μόνο μέσα στα γήπεδα ή μόνο μέσα στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει και σε άλλα αθλήματα και πολύ περισσότερο με αφορμή διοργανώσεις αγώνων εκτός των γηπέδων ή των κλειστών γυμναστηρίων. Τώρα βέβαια, σε όλο τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ο ιδιωτικός παράγων έχει εισέλθει. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να υπάρξει επαγγελματικός αθλητισμός χωρίς επενδύσεις. Βλέπετε, μέχρι οι Καταριανοί ήρθαν και κατέκτησαν την Ευρώπη, από το Αμπουντάμπι, οι χώρες του πετρελαίου ήρθαν και πραγματοποίησαν κανονική επέλαση στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Ευρώπης. Οπότε, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως πρέπει να συζητηθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τι είδους αθλητισμό και αθλητισμό για ποιον? Βλέπουμε εδώ πέρα την νεολαία να μην μπορεί να αθληθεί, να μην έχει δυνατότητες. Τα γήπεδα και τα κλειστά γυμναστήρια και οι στίβοι, οι αγωνιστικοί χώροι να είναι ακατάλληλοι, να μην υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Και από αυτή την άποψη, αυτό είναι το τίμημα της λεγόμενης εμπορευματοποίησης. Και από αυτή την άποψη, εμείς θεωρούμε ότι το αντίθετο πρέπει να συμβεί ακριβώς για να μπορέσει να αποκτήσει τα μαζικά, τα λαϊκά χαρακτηριστικά ο αθλητισμός και να μην είναι απλά και μόνο ένα εμπόρευμα βιτρίνας, θα το λέγαμε έτσι. Λοιπόν, πάμε σαν της πολιτικής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε συνολικά στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σχεδόν το ΠΑΣΟΚ, το βγάζω από αυτή την εξίσωση, αλλά το βάζω σε κέντρο αριστερά, έχει ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ σε δεύτερη θέση. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το σημερινό, χάνει συνεχώς δυνάμεις. Το ΚΚΕ ενισχύεται, νομίζω είναι πανθομολογούμενο αυτό και διαφαίνεται σε όλες τις έρευνες. Θα ήθελα να μου πείτε τι βλέπετε για την νέα αριστερά. Έτσι, φαίνεται ότι παίρνει σε πρώτη φάση ένα ποσοστό, αν μη τι άλλο, που δείχνει ότι μπορεί να έχει ένα στίγμα στα πράγματα μέχρι νεοτέρας. Εσείς πώς βλέπετε όλο το ανάγλυφο? Κοιτάξτε, πολύ σωστά βάλατε και το ΠΑΣΟΚ μέσα στη συζήτηση. Από την άποψη ότι γίνεται μια αγωνιώδη προσπάθεια αναδιαμόρφωση του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή μια προσπάθεια της ίδιας της άρχουσας τάξης να διαμορφώσει έναν ισχυρό εναλλακτικό πυλώνα απέναντι στην κεντροδεξιά ή στη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε να μπορεί να διατηρεί εγκλωβισμένους ανάμεσα στα δύο αυτά ισχυρούς πολιτικούς φορείς, εγκλωβισμένα ευρύτερα λαϊκά στρώματα και επί της ουσίας να προχωρά απρόσκοπτα η αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί κοιτάξτε, και ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας και ο χώρος της κεντροδεξιάς και δεξιάς έχουν μια συμφωνία στις στρατηγικές επιλογές. Στις πολιτικές επιλογές δηλαδή που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, στην πολιτική υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των συμφωνιών που απορρέουν τη χώρα μας με τον Νάτο και τους Αμερικανούς. Άρα δηλαδή έχουμε μια βασική, ένα πυρήνα βασικής συμφωνίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όλη αυτή η διαπάλη η οποία γίνεται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά σήμερα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αγωνιώδη προσπάθεια να αναδιαμορφωθεί αυτός ο πόλος. Που όμως δεν σχετίζεται με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεν προβάλλει κάτι που να εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Αντίθετα, θέλει να τις εγκλωβίσει. Και από αυτή την άποψη, η χρησιμότητα της Νέας Αριστεράς, με βάση και τα λεγόμενα των ειδών, είναι ακριβώς να διαμορφωθεί ένα ανάχωμα στην τάση αυτή η οποία διαφαίνεται, καταγράφηκε στις βουλευτικές εκλογές
καταγράφηκε στις εκλογές για την περιφέρειες, για τις περιφέρειες πολύ περισσότερο, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα στις δήμους, και το καταγράφει η δημοσκοπή, δηλαδή μια τάση αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Έχουμε μέχρι τις ευρωεκλογές να συζητάμε πάρα πολύ.